Κυρίες και κύριοι, βλέπετε ειδήσεις στη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε τώρα στους συναδέλφους, τον Δημοσθένη τον Δόκο και τον Σταύρο Παπαδόπουλο, για να συζητήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο το περιμέναμε ύστερα από μία παράταση, νομίζω, Δημοσθένη. Έτσι, μιλώ για το πόθεν έσχεση των βουλευτών που ανακοινώθηκε σήμερα, δόθηκε στη δημοσιότητα για όλους τους 300 της Βουλής. Βεβαίως και για τους βουλευτές του Εύρου και της Ροδόπης. Έχουμε τα στοιχεία διαθέσιμα και νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση των δεδομένων αυτών, αρκεί βεβαίως να καταλήξουμε και στο ποιος είναι τελικά πλουσιότερος και ποιος φτωχότερος βουλευτής μεταξύ των βουλευτών του Εύρου. Δημοσθένη, τι λες? Να κάνω μια γενική παρατήρηση θέλω και μετά να το συζητήσουμε αυτό που λες, ποιος είναι πιο φτωχός και πιο πλούσιος. Αυτό το πόθεν έσχεση αφορά την φορολογική δήλωση του 2009. Του 9. Γιατί το λέω αυτό? Οικονομικό έτος 9. Οικονομικό έτος, αυτό λέω. Προσέξτε γιατί το λέω. Γιατί για και το 9 είναι αυτό που ήδη δημοσιοποιείται ως κριτική, είναι ότι είναι μια δήλωση η οποία είναι έσχεση αλλά δεν είναι πόθεν. Δηλαδή δεν ισχύει. Αυτό που λέμε πάντοτε. Ναι, ακριβώς. Επειδή έχει αμφισβητηθεί πολλαπλά το. Δηλαδή το τι έχεις, αλλά όχι το που τα βρήκες. Ακριβώς. Και ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία δύο χρόνια μετά το μνημόνιο, το πολιτικό σύστημα κάτω από την κρίση που πέρασε και με την ανάδειξη πολλών φαινομένων διαφθοράς και με περιπτώσεις όπως τα ομόλογα, τις Ζήμενς και με πολιτικούς διάφορους, αναγκάστηκε να υιοθετήσει κάποιες κανόνες. Θα τους δούμε τώρα όμως, του χρόνου. Αν εγώ αφιβάλλω ακόμη, η δήλωση θα είναι πλέον να ερμηνεύεις και το πόθεν, όχι το έσχες μόνο. Άρα θα δούμε τώρα, πιθανώς θα συζητήσουμε, όχι για τους δικούς μας βουλευτές του Εύρου, για άλλους βουλευτές, οι οποίοι μεταβάλλονται τα συναντήματά τους χωρίς να ξέρουμε το πόθεν. Οπότε, κατά την άποψή μου, είναι ακόμη μια παροδία αυτό το φαινόμενο. Του χρόνου θα δούμε αν τελικά. Δεν είναι πρωτότυπο αυτό, δεν παρουσιάζεται πρώτη φορά. Όχι, όχι. Αυτή η παροδία είναι μια ακόμη παροδία. Κρατάει χρόνια. Του χρόνου, δηλαδή, αν θα εφαρμοστούν αυτά που υιοθετήσανε μετά το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο, ότι ξέρετε, να είμαστε λίγο πιο σοβαροί και πιο διαφανείς, θα το δούμε. Καλά να είμαστε. Τώρα, τι να σας πω, ξέρω εγώ τώρα. Είναι. Εγώ έτσι που τα βλέπω, μου φαίνεται. Ας πούμε, για να πούμε ποιος είναι ο πιο πλούσιος βουλευτής του Εύρου, πρέπει να εκτιμήσουμε αυθαίρετα μόνοι μας το σύνολο των καταθέσεων, των μετρητών εισοδημάτων, των μετοχών και των ακινήτων, έτσι. Και την αξία των ακινήτων. Ναι, και να μεταμορφώσουμε μόνοι μας, τώρα κάνουμε και τους κτηματομεσίτες, τι μπορεί να σημαίνει του καθένα. Με ένα κίνδυνο αυθαιρεσίας που μπορεί να έχουμε στην εκτίμηση που κάνουμε οι τρεις μας, υποθέτω ότι πιο πλούσιος είναι ο κ. Δερμετζόπουλος. Τι λες, Σταύρο? Ο κύριος Δερμετζόπουλος. Αν προσθέσουμε τις μετοχές του κύριου Ντόνιου. Ναι, να κάνουμε έτσι μια αναφορά. Τώρα, το σχόλιο μας από αυτού δεν νομίζω να έχει μια ιδιαίτερη αξία. Όχι, ενδεχομένως, ναι. Πάντως δεν έχουμε πλούτο τεράστιο όπως έχουν άλλοι βουλευτές σε άλλες περιοχές. Όχι. Ναι. Όχι, συμφωνώ. Και επίσης, αρκεί να πούμε ότι περίπου όταν έχει για ένα βουλευτή που διανύει ένα χρόνο στη Βουλή, περίπου 100.000, 105.000, 110.000 είναι η βουλευτική του αποζημίωση. Αποζημίωση, ναι. Τώρα, οι βουλευτές, η Όλγα Ρενταρή και η Ελένη Τσαούσου. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των βουλευτών στη βουλευτική αποζημίωση. Ο κύριος Δερμετζόπουλος, για παράδειγμα, έχει 104.927 ευρώ ως βουλευτική αποζημίωση, για παράδειγμα, ενώ η κυρία Τσαούσου έχει 25.713. Διαφορά μόνο είναι. Ένα μέρος του χρόνου. Ένα μέρος, δεν ήταν βουλευτής. Ναι, το διευκρινίζουμε λοιπόν αυτό, διότι επαναλαμβάνουμε αυτό που είπε και ο Δημοσθένης προηγουμένως, ότι αυτό αφορά το 2009. Θυμίζουμε ότι οι εκλογές έγιναν στο μέσο του 2009 περίπου. Είναι δηλαδή η αμοιβή για την περίοδο της θητείας της που είναι δεν είναι 12 μήνη. Το 2009. Δεν είναι 12 μήνη. Αλλά θα δούμε κάποια στιγμή αν έχουμε και βουλευτές που είχαν όλο το έτος, πάλι υπάρχει διαφοροποίηση, όχι τεράστια μεταξύ τους, γιατί οι αμοιβές από τις επιτροπές δεν είναι ίδιες. Άλλοι βουλευτές συμμετέχει σε πολλαπλάσιες επιτροπές, ως εκπρόσωπος του κόμματος που γνωρίζει. Και επίσης, άμα δεν πηγαίνει, δεν την παίρνει την αποζημίωση. Οπότε οι πιο επιμελείς και σε πιο πολλές επιτροπές αυξάνουν και τα εισοδήματά τους, έτσι. Ναι. Σταύρο. Θέλω να πω ότι στα πόθεν έχεις όλων των βουλευτών στις δηλώσεις τους, κανένας δεν αναφέρει καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Και οι δικοί μας βουλευτές ενδεχομένως να μην έχουν. Ενδεχομένως να μην έχουν. Έτσι. Εκεί λοιπόν είναι. Συγχωρείς, διάβαζα στα αθηναϊκά site. Παρουσιάστηκε για 11 βουλευτές μείωση των καταθέσεών τους και θα ψάξει ο εισαγγελέας να δει αν αυτή η μείωση είναι εξαγωγή συναλλάγματος. Ενδεχομένως. Γιατί ακριβώς δεν τα λένε.
Το ψάξουν. Πρέπει να το ψάξουν, το βρουν δηλαδή τι πλαγιές οδού, γιατί ήδη δεν δηλώνουν μερικά πράγματα. Τώρα βεβαίως βλέπω. Κυρία Όλγα, το πόθεν. Ναι. Καλά, υποθέτω όμως και αν υπάρχει, με συγχωρείτε, θα είναι σε παράθυρο το πρόσωπο. Δεν είναι τόσο αφιλής να πάνε στο όνομά τους. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Παράδειγμα, η κυρία Ρενταρή δηλώνει δύο διαμερίσματα στην Αλεξανδρούπολη. Δεν γνωρίζουμε την αντικειμενική τους αξία. Αν είναι παλιά, δηλαδή είναι των 200.000 το καθένα, των 50.000. Δεν δηλώνονται λεπτομέρειες. Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη δηλώνει ο κύριος Ντόλιος, 62 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης δεν γνωρίζουμε την αντικειμενική του αξία. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα αν είναι τα ακίνητά τους μεγάλης ή μικρής αξίας. Εδώ λοιπόν είναι μια στάση που θα ήθελα να κάνουμε και να ακούσω, αν θέλετε κύριε, και το σχόλιο σας. Τα ψάχνει αλήθεια ποτέ κανείς αυτά? Όχι. Δηλαδή, ναι. Όχι. Δηλώνει ο βουλευτής ότι έχει 1, 3, 4 σπίτια. Έτσι. Ψάχνει κανείς να βρει ποτέ την αξία των σπιτιών αυτών? Όχι, μέχρι άλλο το 2009. Άλλο να έχει ένα σπίτι στο ετοχώρι που λέει εδώ η κυρία Ρενταρή. Έτσι, και άλλο να έχει ένα σπίτι, ας πούμε, πού να πω, στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, στην Εγνατία. Μπορεί και στο ετοχώρι να είναι και βίλα, μπορεί να είναι και ένα σπιτάκι 25 τετραγωνικά. Η μόνη δήλωση που θα ερευνηθεί είναι του κ. Τσοχατζόπουλου, που διαβάζουμε. Γιατί είναι το γνωστό θέμα ότι ήρθε στο πλάνο που τα βρήκε. Και μόνο αυτό ο κύριο θα ψάξει, ο εισαγγελέα. Όλους άλλους δεν τους ψάχνει. Γιατί ακριβώς μέχρι τώρα η δήλωση και το 2009 δεν δημιουργεί δυνατότητα να πεις τι μεταβολές έχεις, α, εδώ να το ψάξω. Τίποτα. Είναι μια παροδία όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Επίσης μετοχές. Με συγχωρείς, σας διακόψαμε πολλές φορές, αλλά νομίζω πως. Μετοχές έχουν οι δύο παλιοί βουλευτές, ο κύριος Δερματζόπουλος και ο κύριος Ντόλιος. Ο κύριος Ντόλιος σε γερά χαρτιά επένδυσε, αγόρασε μετοχές, τράπεζα Eurobank και Αγροτική Τράπεζα. Ενώ ο κύριος Δερματζόπουλος έπαιξε λίγο, τζογάρισε. Attica, Clonatex, Σολυνουργία. Ήταν μάλλον εποχή του χρηματιστηρίου τότε που είχαμε σκαμπανεβάσματα στις μετοχές. Clonatex έχει ενδιαφέρον. Τι πιστεύω ότι θα ανέβει η μετοχή της Clonatex? Δεχομένως. Λίγες μετοχές βέβαια, δεν ζητάμε για πολλά λεφτά, έτσι είναι. Ναι. Πάντως από τις δηλώσεις των κεντρικών βουλευτών με εντυπωσιάζει η δήλωση της κυρίας Νταλάρα με το σύζυγό της, η οποία είναι τεράστια, έτσι, άμα δείτε, την είδατε, έτσι, 27 κίνητα. Εμφανίζεται η πλουσιότερη, ναι, καταθέσει μετοχές, εκατομμύρια και τέτοια. Και σκέφτομαι, τι ωραία να πουλάς αριστεροφροσύνη, μιλάω για τον κύριο Νταλάρα, έτσι, επανάσταση, αλλαγή, πάγωσε τσιμινιέρα και να είσαι, άστα να πάνε. Ή να σώζει την Κύπρο με συναυλίες. Αυτή είναι η φιλική συμμετοχή του κύριου Νταλάρα. Ναι, δηλαδή. Στα φορολογικά έσοδα. Τι εύκολα του κράτους. Ναι. Εντάξει, αλλά έτσι με εντυπωσίασε αυτή η δήλωση. Λοιπόν, να δούμε παρακαλώ μία-μία τις τα πόθενές και των βουλευτών. Η κυρία Ρενταρή φέρεται, δηλώνει βουλευτική αποζημίωση 38.803 ευρώ. Του συζύγου της είναι 68.768. Έχει σε ό,τι αφορά κίνητα 2 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 5 στρεμάτων, 2 διαμερίσματα, ένα σπίτι, ακόμη ένα σπίτι στο ετοχώρι, 3 αυτοκίνητα και καταθέσει συνολικά 35.000 ευρώ. Έτσι. Κάνα σχόλιο από αυτό? Τι τώρα, δεν είναι με κάτι που να σε προξενήσει κάτι ιδιαίτερο. Είναι δεν έχει μια κάτι. Γυναίκα με έναν γιατρό που έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Δεν, τώρα, και βεβαίως νομίζω πως είναι στο ίδιο επίπεδο, είναι περίπου και η δήλωση της κυρίας της Κεώση, ναι, η οποία έχει 3 αυτοκίνητα και μια βάρκα 8 μέτρων. Ναι. Καλά, η βάρκα που λέμε δική. Έχει και 5 βοσκότοπους. Έχει και 5 βοσκότοπους η κυρία Τσαούς. Ναι, βεβαίως. Έχει 5 βοσκότοπους. Έχει εξαδιαιρέτου ακίνητα σε αποθήκη, γράφει στο πόθεν. Έσχεσαι της και ένα διαμέρισμα. Όχι. Τα ακίνητά της είναι, ναι, εξαδιαιρέτου σε μία αποθήκη, σε ένα διαμέρισμα, σε μία οικία. Ναι, και σε 5 βοσκότοπους. Προφανώς με το σύζυγο. Εντάξει. Ναι. Η ίδια δηλώνει βουλευτική αποζημίωση 25.713 ευρώ. Είναι το χαμηλότερο ποσό από όλους τους 4 βουλευτές του Εύρου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα εισοδήματα, έχει 79.775 ευρώ και ο σύζυγός 27.000. Για τις καταθέσεις της είναι στο ύψος των 11.000 ευρώ. Ο κύριος Ντόλιος τώρα, που είναι αμέσως μετά τον κύριο Δημητρατζόπουλο, Δημοσθένη και Σταύρο, νομίζω ο πλουσιότερος. Ναι, ο πλουσιότερος. Έτσι φαίνεται. Ο κύριος Ντόλιος έχει βουλευτική αποζημίωση 105.000 ευρώ. Οι λοιπά εισοδήματα από διάφορες πηγές 14.280, η σύζυγός του 47.200, ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη 62 τετραγωνικών, ένα αγροτεμάχιο στη Χιλή, ένα γραφείο στη Βενιζέλου, στην Αλεξανδρούπολη, ένα αγροτεμάχιο στα Δίκελα, 5 αγροτεμάχια στην Πηλαία. Που είναι στο χωριό. Όλοι στα χωριά μας κάτι έχουμε. Ναι. Μετοχές στην Αγροτική Τράπεζα αξίας. Πρέπει.
Εδώ το, είναι περίπου 1.700 ευρώ, νομίζω, κάπου εκεί. Ναι, 1.700 ευρώ. Και 320.000 ευρώ όμως είναι στη Eurobank. Στη Eurobank. Ενώ οι συνολικές καταθέσεις του είναι 227.000 ευρώ. Έχει ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικά και ένα αυτοκίνητο σύζυγός του 1.400 κυβικά. Έχετε λιγότερο αυτοκίνητο, ο κύριος Ντόλιος, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι έχουν από τρία. Πάμε και στον κύριο Τερμαντζόπουλο. Οικογενειακά τρία, όχι οικογενειακά. Οικογενειακά. Εντάξει. Δεν ξέρω αν σε αυτά περιλαμβάνεται δημοσθένη και το αυτοκίνητο που τη χορηγεί η Βουλή. Ναι, περιλαμβάνεται. 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 Λοιπόν, ο κύριος Δερμετζόπουλος λοιπόν έχει βουλευτική αποζημίωση 104.000 ευρώ, 104-105 περίπου. Η σύζυγός του 23-24 χιλιάρικα. Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα έχουν μία αποθήκη και ένα διαμέρισμα στη Χαλκιδική. Στην Ορεστιάδα τρία διαμερίσματα, δύο γραφεία, ένα οικόπεδο και στη Θεσσαλονίκη δύο διαμερίσματα. Και οι μετοχές στο χρηματιστήριο που έλεγε προηγουμένως ο Σταύρος μαζί. Προσέξτε, χρησιμοποιώ ότι είναι και οι μετοχές του κ. Δερμετζόπουλου στην επιχείρησή του, στο ξενοδοχείο. Στην Ορεστιάδα, που είναι μεγάλη αξία. Αξιόλογες συμμετοχές, αυτές οι συμμετοχές είναι αυτές οι μετοχές. Ναι. Μετοχές αξίας περίπου 560.000 ευρώ. Ναι. Λες πως είναι οι μετοχές του στο ξενοδοχείο Αλέξανδρος. Λοιπόν, και καταθέσεις 188.000 ευρώ, επίσης τρία αυτοκίνητα, ο κ. Δερμετζόπουλος. Έτσι. Καλοφάγωτα λες στο χωριό. Καλοφάγωτα. Τι εννοείς τις επόμενες εκλογές. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να κρίνουμε αρνητικά τα δηλωθέντα εισοδήματα των ανθρώπων. Υπάρχουν πάρα πολλοί χιλιάδες συνάνθρωποι μας οι οποίοι ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερες περιουσίες, οι οποίες ενδεχομένως προέρχονται από κληρονομιές. Δεν σημαίνει ότι αυτά αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της βουλευτικής τους θητείας. Όχι, αυτονόητο. Ωστόσο, αλλά επειδή λες καλοφάγωτα, υποθέτω να τα επενδύσουν στην επανεκλογή. Και στον τόπο τους. Καλά, δεν πρέπει να τα επενδύσουν όλα στην επανεκλογή τους. Όχι όλα, αλλά ένα ποσό αναγκαστικά. Θα είναι δύσκολη μάχη το χρόνο του Μάρτιο. Ναι, σαφώς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν το πόθεν έσχεση των βουλευτών του Εύρου. Ευχόμαστε πως την επόμενη φορά που θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα μετά από ένα χρόνο θα ξέρουμε και το πόθεν. Ακριβώς. Όχι μόνο το έσχεση, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα.